Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ που μας δεχθήκατε εκ μέρους της μεταρρύθμισης για να έχουμε μια συζήτηση. Μιλάμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κύριο Πιτσιόρλα, Στέργιο Πιτσιόρλα, γνωστός, εν πάση περιπτώσει, από την πορεία του και στην πολιτική και στην οικονομία και στην επιχείρηση και στις επιχειρήσεις και τελευταία πρόεδρος στο ΤΑΙΠΕΔ με αρκετές επιτυχίες. Πρέπει να ομολογήσουμε την περίοδό του. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας ρωτήσω, σαν πρώτη ερώτηση, ποιες κατά τη γνώμη σας και από την εμπειρία σας, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο, ποιες οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται το ελληνικό κράτος, ώστε να μπορέσει να είναι πιο φιλικό για τις επιχειρήσεις και προφανώς πιο αποδοτικό για την οικονομία την ίδια. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τον τελευταίο καιρό για τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά νομίζω γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά κατά τη γνώμη μου γίνεται με έναν τρόπο που δεν είναι αποδοτικός. Μιλάμε όλοι να κάνουμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, μιλάμε όλοι να αλλάξουμε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Ο καθένας όμως από τη μεριά του, όταν μιλάει για αυτά, εννοεί να υπερασπιστεί τις δικές του απόψεις. Για μένα η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα είναι η αλλαγή κουλτούρας. Συνολικά η αλλαγή κουλτούρας. Και θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις που τις θεωρώ κρίσιμες. Έχουμε δύο μεγάλες περιόδους από το πόλεμο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά, τον εμφύλιο και μετά στην Ελλάδα. Έχουμε την πρώτη περίοδο όπου οι νικητές του εμφυλίου έστησαν το ελληνικό κράτος. Σε αυτό το κράτος είχε πρόσβαση ένα μέρος του ελληνικού λαού, το υπόλοιπο δεν είχε καμιά πρόσβαση. Η λεγόμενη προοδευτική παράταξη, η αριστερά, δεν είχε απολύτως καμιά πρόσβαση. Το κράτος στήθηκε με έναν τρόπο εχθρικό προς τον υπόλοιπο, προς το δεύτερο, το κομμάτι αυτό του ελληνικού λαού, το οποίο κομμάτι όμως ήταν αυτό το οποίο διαχειρίστηκε στην πράξη την επιχειρηματικότητα. Είχαμε το κράτος. Ακριβώς. Και είχαμε την επιχειρηματικότητα. Είχαμε το παράδοξο φαινόμενο λοιπόν στην Ελλάδα, την επιχειρηματικότητα να την διαχειριστούν άνθρωποι της αριστεράς. Είναι προέλευση από την αριστερά. Αυτό είναι κάτι που σφράγισε την πορεία των πραγμάτων. Αυτό ήταν καλό για τους ανθρώπους αυτούς. Για αυτούς ήταν καλό και για την ελληνική οικονομία ήταν καλό. Όμως έχουμε ένα κράτος το οποίο από τη δομή του είναι εχθρικό προς την επιχειρηματικότητα. Ελεγκτικό και επιφυλακτικό και εχθρικό. Και αυτό το έκτισαν υποτίθεται οι πολιτικές δυνάμεις που μιλούν στο όνομα της επιχειρηματικότητας. Να σε διακόψω, γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα αφήνεται και την κοινωνία απ' έξω. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι και η κοινωνία είναι εχθρική με την. Θα σας πω και γι' αυτό. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μεγάλη περίοδος. Από τη δικτατορία και μετά, κυρίως από το 81 και μετά, έχουμε μια δεύτερη φάση. Έχουμε με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, έχουμε την επικράτηση ενός συστήματος ιδεολογικο-πολιτικού, κυρίως μερικών αξιών ιδεολογικών. Θα έλεγα ότι το Πασόκ και το ΚΚΕ εξέφρασαν αυτό το σύστημα ιδεών, το οποίο ήταν ένα σύστημα ιδεών που εξέφραζε αντιλήψεις κρατικού σοσιαλισμού, ας το πούμε έτσι. Αυτό διαμόρφωσε μια κουλτούρα. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα πάντρεμα μιας δομής κρατικής που στήθηκε εξ αρχής με τρόπο εχθρικό προς την επιχειρηματικότητα και στη συνέχεια έχουμε και μια ιδεολογική επικάλυψη και έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, ένα μείγμα το οποίο είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Αν λοιπόν μιλάμε για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, πρέπει να βάλουμε πολύ βαθιά το μαχαίρι. Ναι, εδώ όμως μου χρωστάτε μια απάντηση. Η κοινωνία τι λέει για αυτά όλα? Γιατί οι πολιτικές δυνάμεις είναι και έκφραση. Η κοινωνία είναι μέσα σε όλα αυτά. Η κοινωνία είναι μέσα σε όλα αυτά. Επιμένω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε τη ρίζα του προβλήματος για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αν λοιπόν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα σήμερα, πρέπει να αποδεχθούμε μερικές τομές οι οποίες θα θίξουν
και τις δύο πλευρές που έθεσα. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι το κράτος θα αλλάξει ριζικά, άρα θα χάσει και τον έντονα ελεγκτικό, τον επιφυλακτικό χαρακτήρα, και δεύτερο, θα πρέπει να αλλάξουμε και συντεταγμένες ιδεολογικού χαρακτήρα που θεωρούνται άβατα. Να φέρω παραδείγματα. Τεράστιο θέμα είναι η αδειοδότηση. Μάλιστα. Τώρα μπαίνουμε στα πρακτικά. Μπράβο. Τεράστιο θέμα είναι η αδειοδότηση. Σε όλες τις μορφές. Ποιο είναι το πρόβλημα της αδειοδότησης? Στην Ελλάδα, για να ξεκινήσεις κάτι, πρέπει εκ των προτέρων να ακολουθήσεις μία διαδικασία πολλών σταδίων, αδειών, στα οποία εμπλέκονται οι πάντες, και μετά να ξεκινήσεις. Σε άλλες χώρες έχουμε ακριβώς το αντίστροφο. Έχουμε μία έναρξη λειτουργίας και στην ολοκλήρωσή της και στην πορεία έχεις τον έλεγχο αν συμμορφώνεσαι με το πλαίσιο στο οποίο καλείς να συμμορφωθείς. Αυτό είναι μια αλλαγή ουσίας. Αν δεν πάμε σε τέτοιο βάθος... Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στην πολυνομία που αν βάζει... δεν πάμε σε τέτοιο... Όχι, αναφέρομαι στη βασική αρχή. Ναι. Ότι εγώ θέλω να κτίσω ένα ξενοδοχείο, έχω ένα δεδομένο πλαίσιο νομοθετικό, παίρνω την άδεια να το κτίσω, είμαι υποχρεωμένος να το κτίσω με βάση την νομοθεσία και θα ελεγχθώ όταν θα το έχω ολοκληρώσει. Αυτό είναι μία... Το λέω πολύ απλοϊκά τώρα, αλλά λέω ότι αυτό είναι μία τομή στη δομή της λογικής με την οποία λειτουργεί το σύστημα. Πάμε παρακάτω. Αναφερόμαστε πάρα πολλές φορές στις καθυστερήσεις, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο ΚΑΣ, δεξιά και αριστερά. Πού οφείλονται όλα αυτά τα προβλήματα? Δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα κτηματολόγιο, δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα δασολόγιο, όπως υπάρχει παντού, και είμαστε στο έλεος κάθε δασάρχη. Μάλιστα. Και είμαστε στο έλεος διαφόρων υπηρεσιών. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό παραπέμπει, επαναλαμβάνω, στις δομές τις αρχικές οποίες αναφέρθηκαν. Αν δεν αλλάξουν αυτά και δαπανήθηκαν από την ώρα που μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ, δαπανήθηκαν τεράστιοι κοινοτικοί πόροι για να γίνουν αυτές οι δουλειές και δεν γίναν ποτέ. Δεν γίναν γιατί δεν τις θέλει το ελληνικό κράτος. Και δεν τις θέλει και η κοινωνία τελικώς, διότι είναι διαμορφωμένη με μια ορισμένη αντίληψη. Από την άλλη μεριά, η κοινωνία φωνάζει ότι αργούν να μου δώσουν την άδεια. Βεβαίως. Ότι τα λεφτά μου το ανατρέπουν. Βεβαίως. Βεβαίως. Ο καθένας μιλάει από τη δική του σκοπιά και μόνο. Για παράδειγμα, έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα όπου έχουμε κατηγορίες πολλές των πολιτών, εν μέρει σωστές, ότι προκειμένου να γίνει μια επένδυση, διευκολύνεται ο επενδυτής σε βάρος της κοινωνίας. Αυτό είναι μία πλευρά. Από την άλλη έχουμε τον επενδυτή που λέει ότι η κοινωνία με εμποδίζει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχουμε τη βάση, τους κανόνες, τα εργαλεία για να επιλύουμε ορθολογικά τα προβλήματα. Και παραλαμβάνω, το κτηματολόγιο είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το δασολόγιο επίσης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάτι γίνεται τώρα σε αυτά. Γίνεται μετά από δεκαετίες. Με πίεση απ' έξω, και αφού, επαναλαμβάνω, δαπανήσαμε και κονδύλια τεράστια που δεν ξέρω πού πήγανε. Αν δεν επιληθούν αυτά, δεν λύνονται τα προβλήματα. Δεν είμαστε κανένα ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είναι υποχρεωμένο να δικάζει με βάση τους νόμους. Τρίτο θέμα, η πολυνομία. Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Σήμερα υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες όλες. Να γίνει μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας που υπάρχει. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ανακάλυψα από την επίσκεψη ενός φίλου, όταν ήρθα στο Υπουργείο, ότι στην Ελλάδα δεν απαγορεύεται να παραχθεί μηλίτης. Μάλιστα. Απαγορεύεται. Δεν μπορεί κανείς. Και το εισάγουμε. Γιατί απαγορεύεται να παραχθεί μηλίτης? Υπάρχει ένας νόμος του 23, λέει, που το απαγορεύει. αυτό είναι ένα καλαμπούρι. Αλλά τέτοια καλαμπούρια είναι άπειρα. Μάλιστα. Τι πιο απλό, λοιπόν, να πούμε ότι θα υπάρξει μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Έχουμε κάθε μέρα καινούριους νόμους, καινούριες τροπολογίες που είναι καινούρια στρώματα πάνω σε ένα προηγούμενο καθεστώς ασάφειας. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για λόγους τεχνικούς και θα συνεχίσουμε, γιατί μείναμε στη μέση. Δεν μας είπατε το διατάφτα, τι μπορεί να γίνει? Παρακαλώ. Σε αυτό το χάος που οδηγήσετε και εν πάση περιπτώσει θα
τα ζουν όλοι.